Μετά από 10 χρόνια η Ελλάδα μοιάζει έτοιμη να λειτουργήσει ξανά η υδατοδρόμια. Η εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια πραγματοποίησε τις πρώτες δοκιμές στην Κέρκυρα με απόλυτη επιτυχία και οι υπεύθυνοι φιλοδοξούν πως την άνοιξη του 2018 θα είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν τουλάχιστον 3 προορισμούς. Τα υδατοδρόμια Κέρκυρας, Παξών και Πάτρας έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, ενώ με πρωτοβουλία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, που θα αναλάβουμε ειδικά τις έξοδα, την κατασκευή και αδειοδότηση των υδατοδρομίων Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Μεγανησίου, το δίκτυο αναμένεται να λειτουργήσει με 7 αεροδρόμια. Στόχος είναι η κατασκευή και λειτουργία 50 με 60 υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα, κάτι που σημαίνει πως ο στόλος των υδροπλάνων θα αποτελείται από τουλάχιστον 30 σκάφη.